έντερο να αδειάσει, αυτό το άτομο θα υποφέρει. Αυτό δεν έχει κάποια θεραπεία, κάτι να. Θα πρέπει να κάνει όλα αυτά που είπαμε εμείς και ώστε να τον βοηθήσει αρκετά. Αλλά η πλειοψηφία των ατόμων που πάσχουν από δυσκολιότητα, το 80 και ίσως και 90% να βελτιωθεί με αυτά που είπαμε. Δηλαδή, βελτίωση της κινητικότητας, με τις κίνησεις, Νερό, φυτικές ίνες, μπόλικα υγρά, άσκηση. άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγει τις τροφές όπως το ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, τις πατάτες που φέρνουν δυσκολιότητα και να χρησιμοποιεί περισσότερο τροφές, μαρούλι, ντομάτες, λάχανο που προκαλούν, έχει αρκετές φυτικές ίνες μέσα, ώστε να κινηθεί το έντερο. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι απλές συμβουλές διατροφικές και φυσικά καλό είναι να συμβουληθεί τον γιατρό για να του Βεβαίως, και δώσει τη όπου γνώμη υπάρχει του και να κάποια βάλει μια αιτία, αίτηση. πολλές φορές άτομα τα οποία έχουν μια ραγάδα προχτού έχουν μια οξία δυσκολιότητα. Έτσι, δεν μπορούν να ενεργηθούν, πονάνε στον προχτό, άρα αποφεύγουν να ενεργηθούν. Άρα πρέπει ο γιατρός να δώσει μια λύση στη ραγάδα του προχτού, να βάλει τη σωστή θεραπεία ή έχει μια κρίση από αιμορροίδες. Αποφεύγει το άτομο να πάει στην τουαλέτα, δημιουργούνται πιο σκληρά κόπρανα, άρα το άτομο πάλι θα ξαναταλαιπωρηθεί, άρα θα αποφύγει να πάει στην τουαλέτα γιατί θυμάται ότι πόνεσε την τελευταία φορά που πήγε στην τουαλέτα. Οπότε υπάρχει ένα συνειρμό τελείω Υπάρχει που. ένα συνειρμό, ένα φαύλο κύκλο. Το άτομο αποφεύγει την τουαλέτα, ξανά δημιουργούνται οι αιμορροίδες ή η ραγάδα και έτσι διονύζεται το πρόβλημά του. Αλλά πρέπει να λύσει το πρόβλημα που είναι η δυσκολιότητα. Επίση, τώρα τελειώνοντα με αυτό το θέμα με τη δυσκολιότητα, υπάρχει και ένα πρόβλημα πάλι που είναι συχνό για την εκολοκομάτωση του παχαίου εντέρου. Το οποίο αντιμετωπίζει αρκετό κόσμο για αυτό το πρόβλημα. Αυτά είναι. Αυτό τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση. Συνήθως τον παρατηρούμε όντως σε κοινωνίες που δεν σιτίζονται με ποσότητα, έχουν μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών και αυτό δεν ήταν πρόβλημα πριν 50-60 χρόνια και αρχίζει να γίνεται πλέον πρόβλημα στους ενήλικες αλλά και σε νεότερες ηλικίες. Το βλέπουμε πολύ συχνά τα εκολπώματα, είναι η κολπωμάτωση, εκολπώματα και κολπωματίτιδα. Τα εκολπώματα είναι όταν κανείς δεν έχει προβλήματα, διαπιστώνονται κάποιες μικρές φουσκίτσες στο έντερο, συνήθως μετά από κάποια κολονοσκόπηση, συνήθως από κάποια διάβαση παχαίως εντέρου ή στην αξονική μερικές φορές. Μπορεί να τα δει και η αξονική. Η συνήθως η καλύτερη εξέταση είναι τόσο η διάβαση του παχαίως εντέρου αλλά και η κολονοσκόπηση. Αν δεν έχουν προβλήματα τα λέμε κολπώματα. Αν όμως κάνουν φλεγμονή αυτά, ερεθίζονται ή κρατάνε μέσα κόπρανα, αυτά τα λέμε κολπωματίτιδα. Και αυτά μπορούν να προκαλέσουν πόνο στην κοιλιά, έντονο πόνο, ή μερικές φορές προκαλέσουν πυρετό, αν είναι κολπωματίτιδα, ή και αίμα με τα κόπρανα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το έχει αυτό το πράγμα και να μην νιώθει κάποιος σύντομο Περισσότερες καθόλου. φορές το άτομο έχει αυτά τα προβλήματα χωρίς να το γνωρίζει. Και γι' αυτό πολλές φορές έρχεται επειγόντως στο νοσοκομείο με πόνο στην κοιλιά και πυρετό. Και θυμίζει, τη λέμε, ας την πούμε, επειδή περισσότερο υπάρχει στο σιγμοειδές, θυμίζει τη σκολικοειδίτιδα. Και εμείς οι γιατροί τη λέμε αριστερή σκολικοειδίτιδα. Αυτή η Έχει τέτοια κατάσταση. Η συμπτώματα. εκολπωματίτιδα θυμίζει τέτοιο πόνο που ακριβώς αν ήταν δεξιά, αλλά θα λέγαμε πολύ γρήγορα εμείς οι γιατροί ότι είναι μια σκολικοειδίτιδα. Αλλά είναι από αριστερά. Αλλά συνήθως είναι αριστερά και έτσι λέμε ότι είναι μια αριστερή σκολικοειδίτιδα. Ποια είναι η αιτιολογία της? Μάλλον από ό,τι φαίνεται η αιτιολογία είναι η μη λήψη φυτικών ινών. Αυτό Και στην ακριβώς. περιοχή που σχηματίζονται είναι τα σημεία που μπαίνουν τα αγγεία που τροφοδετούν σε αίμα το βλενογόνο του εντέρου, είναι τα αδύναμα σημεία αυτά. Και λόγω της αυξημένης πίεσης, λόγω της δυσκολιότητας που υπάρχει στο έντερο, δημιουργούνται σαν μικρές κίστες. Ίσως οι παλαιότεροι να θυμούνται τα ποδήλατα πώς στις αμπρέλες είχαν κάποιες φούσκες που τρυπούσαν πριν να τρυπήσουν οι αμπρέλες το ποδήλατο Βγαίνανε. προς τα έξω. Αυτά θυμίζουν αυτά τα κολπώματα. Ευτυχώς δεν προδιαθέτουν σε κάποια κακοήθεια, ταλαιπωρούν όμως τους ασθενείς μας. Γιατί πολλές φορές οι ασθενείς ρωτάνε, α, είναι πολύποδες. Όχι, καμία σχέση με πολύποδες, καμία σχέση με τον καρκίνο. Όποια συχνότητα καρκίνου υπάρχει στις υπόλοιπους ασθενείς, υπάρχει και σε αυτούς με τα εκκολπώματα. Ποιες είναι οι επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν από αυτή την κατάσταση, σε περίπτωση βέβαια που εννοείται που ενοχλεί. Όμως ανέφερα προηγουμένως, είναι η φλεγμονή αυτό, η εκκολπωματίτιδα, που μπορεί να κάνει πυρετό, να κάνει ρίγος, να χρειαστεί κανείς να μπει στο νοσοκομείο, γιατί πονάει πάρα πολύ. Η αιμορραγία,
να σκάσει κάποιο αγκείο στην περιοχή του εκολβώματος. Πολύ αιμορραγία μπορεί να έχει. Αρκετή αιμορραγία. Είναι ένα συχνό αίτιο εισόδου των συνήθως υπερήλικων ατόμων στο νοσοκομείο. Επίσης και η διάτρηση, να τρυπήσει ένα από αυτό, που να κάνει μια μικρή... Να τρυπήσει το έντερο δηλαδή. Βέβαια, να τρυπήσει το έντερο και να κάνει μια μικρή περιτονίτιδα. Χρειάζεται άμεση επέμβαση. Ευτυχώς δεν είναι τόσο συχνά. Απλώς αυξάνονται οι συχνότητες, σε όλα τα άτομα δεν είναι τόσο συχνά, αλλά αυξάνονται οι υπερήλικες πλέον. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το άτομα 80 ετών μπορεί μέχρι και 80%, έστω να πούμε απλά, θα υπάρχουν κολβώματα. Α, πολύ μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Η διάγνωση πώς γίνεται, είναι βάση των συμπτωμάτων ή πρέπει να γίνει κάποια διαγνωστική? Τα κολβώματα συνήθως, όπως είπαμε, μπορεί να διαγνωστούν κατά τη διάρκεια μιας κολονοσκόπησης για άλλο λόγο ή προληπτικό έλεγχο με τη διάβαση του παχαίου εντέρου, με ακτίνες δηλαδή, που ήταν πιο συχνή πιο παλιά, τώρα δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, ή στην εξονική. Ή επί ευκαιρία, αν ο ασθενή μας παραπονιέται για πόνο ή απώλεια αίματος, τότε πάλι θα γίνει ξανά με την κολονοσκόπηση συνήθως. Και από εκεί βγαίνουν τα οριστικά συμπεράσματα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκεί βγαίνουν τα συμπεράσματά μας και αναλόγως θα χρησιμοποιήσει κανείς θεραπεία. Για τα εκολβώματα δεν υπάρχει θεραπεία. Α, δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Μπορεί κανείς να προλάβει να μην σχηματιστούν. Δηλαδή, αν αυξήσει κανείς τις φυτικές ίνες μετά την κρίση που θα διαπιστώσει ή τα εκολβώματα, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο ασθενής μας, θα του συστήσουμε να αυξήσει τις φυτικές ίνες στη διατροφή του. Αν όμως εμφανιστεί μετά από κάποια κρίση εκολβωματίτιδας, θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα, μέχρι και 1 με 2 μήνες, μέχρι να ηρεμήσει το έντερο από την πλεγμονή και να αυξήσουμε τότε τις φυτικές ίνες. Όχι στην οξία φάση όμως. Δηλαδή, για να διευκρινίσω, άμα για παράδειγμα δεν κάνουμε καλή διατροφή, δεν προσέχουμε, μπορεί να πάθουμε τα κολπώματα. Ναι, κάποια άτομα προδιαθέτουν να κάνουν κολπώματα. Υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτό το πράγμα? Φαίνεται ότι υπάρχει, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως. Είναι κληρονομικότητα ότι υπάρχουν. Ναι, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, κληρονομικότητα. Μια οικογένεια μεγαλώνει μαζί, τρώει τις ίδιες φυτικές ίνες που τρώνε όλη η οικογένεια. Και έτσι παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα εκεί. Αλλά μάλλον παίζει ρόλο και η δίαιτα, η διατροφή. Ωραία. Και τέλος πάντων, γίνεται διάγνωση κολπώματα, θεραπεύεται η οξία φάση. Η οξία φάση, μερικές φορές μπορεί να φτάσουμε και στο χειρουργείο. Αν κανείς κάνει πολλαπλές κρίσεις, πολλές φορές κάνει κρίσεις σε κολπωματίτιδα, ειδικά στο σιγμοειδές αριστερά, που είναι πιο στενό το έντερο εκεί πέρα, μπορεί να στενέψει το έντερο. Και μερικά, επειδή οι ασθενείς μας απογοητεύονται, 1, 2, 3, 4 κρίσεις, που μπορεί να κρατήσει και 10, 15, 20 μέρες, και ίσως και ένα μήνα να φύγουν όλα τα συμπτώματα, συστήνεται, αν κλείνει το έντερο, αυτά τα άτομα να αφαιρέσουν το κομμάτι του εντέρου που έχει πολλά εκολπώματα. Να αφαιρέσουν ολόκληρο το έντερο. Εκείνο το κομμάτι, 10, 15, 20 εκατοστά. Συνήθως αριστερά συμβαίνει. Τοπικά δεν γίνεται να κοπούν αυτά τα κομματάκια και να φύγουν. Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες λύσεις. Γιατί δεν είναι μόνο τα εκολπώματα, κάνει η ίνωση με τα πολλές φορές που κάνει τη φλεγμονή στην περιοχή. Κάνει κάποια ίνωση. Σκληραίνει το έντερο και έτσι συνέχεια από μόνο του το έντερο δημιουργεί και αυτό εκολπώματα μετά. Γιατί στενεύει, αυξάνεται η πίεση στην περιοχή και ανασυνεχώς κάνει εκολπώματα στην περιοχή. Και αν στενεύει πολλές φορές ή έχει πολλές κρίσεις το άτομο με εκολπωματίτιδα, αποφασίζει και το ίδιο το άτομο να χειρουργηθεί. Αλλά δεν είναι ο κανόνας η θεραπεία χειρουργική. Αν κάποιος δεν έχει εκολπώματα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, απλώς έχει μερικά που ίσως να το ταλαιπωρούν καμιά φορά. Άμα αλλάξει τη διατροφή του, δεν αντιστρέφεται η κατάσταση? Σαφέστατα. Όσο πιο καλή είναι η διατροφή, η κατάσταση, δεν θα φύγουν αυτά που έχει. Α, δεν φεύγουν αυτά. Δεν φεύγουν αυτά. Αυτά είναι ανατομικά, στο πούμε, έχουν δημιουργηθεί. Να αυξηθούν γίνεται. Εμάς ο σκοπός μας είναι να μην δημιουργηθούν καινούργια. Αυτό είναι το... Και έχει παρατηρηθεί σε άτομα που έχουν καλές εντερικές συνήθειες, να μην έχουν τόσο εύκολα συχνές υποτροπές της εκολβωματίτιδας. Αν δηλαδή κανείς βελτιώσει μετά την γένωσή του, αδειάζει το έντερο πιο εύκολα, δεν αυξάνεται η πίεση μέσα στο έντερο, φαίνεται ότι ελαττώνονται οι κρίσεις αυτές που έχει. Είναι καλό να παίρνει τίποτα φάρμακα για να γλιτώνει προληπτικά από κάποιες φλεγμονές? Δεν υπάρχουν φάρμακα που κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να προληπτικά. Δοκιμάζουμε κάποια φάρμακα, αλλά δεν έχουν καθιερωθεί, δεν είναι... Σήμερα, επειδή η ιατρική πρέπει να γίνεται με αποδείξεις, όπως λέμε, δεν έχουν αποδειχθεί αυτά ότι πραγματικά θα σώσουν κάποιους ασθενείς μας από την επόμενη κρίση.
Δηλαδή δεν υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση. Όχι, δεν υπάρχει. Στην ουσία, για ακόμη μια φορά. Η πρόληψη είναι και γενικά από όλη αυτή την ομάδα των νόσων που αναφέραμε σήμερα. Μάλλον δεν γνωρίζουμε πολλά ακόμη τις αιτίες. Ναι, δεν υπάρχει. Απλώς ξέρουμε γενικά σαν εικόνα από ό,τι κατάλαβα ότι μετράει πολύ σωστή διατροφή. Δηλαδή πλούσιες φυτικές ίνες. Μα γι' αυτό μπορούμε να το δούμε ότι τον προηγούμενο αιώνα, το 1900, τα κολπώματα δεν υπήρχαν. Και όταν τα βρίσκανε οι γιατροί, τα θεωρούσαν ότι ήταν κάτι συνταρακτικό γεγονός. Και σήμερα βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε πλέον ότι αποτελούν καθημερινή ιατρική πράξη. Το βλέπουμε αρκετά συχνά. Οπότε δηλαδή συστήνουμε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες φυτικές είναι στα φρούτα, λαχανικά. Μεσογειακή διατροφή, ελληνική καθαρή διατροφή. Η παλιά ή η καινούργια τώρα που κάνουμε. Όχι, η παλιά. Γιατί η καινούργια ακόμη δεν την αποδεχόμαστε, δεν νομίζω ότι είναι σωστή και πρέπει να ξεφύγουμε, να γυρίσουμε πάλι στην καλή ελληνική διατροφή με τα όσπρια μας. Δεν πρέπει κανείς να αποφύγει το κρέας, θα φάει και κρέας, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας όμως. Το θέμα ποιος το μαγειρεύει και όλα αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς σήμερα οι καινούργιες, τα ΜΜΕ, η τηλεόραση, οθεί κάποιους πλέον να αρχίσουν να μαγειρεύουν, και άντρες και γυναίκες, τους φέρνει πάλι κοντά στη μαγειρική. Ελπίζω αυτό να μας δώσει αυτό το μήνυμα και να μην απλώς μαγειρεύουμε πάντα μακαρόνια και ρύζι. Ίσως και είναι και από την πίεση του κόσμου, ίσως που να ψάχνει αυτά τα προϊόντα με περισσότερες φυτικές ίνες και τα πιο υγιεινά, και να αναγκάσουν και κάποιες αλυσίδες εστιατορίων και αυτά να φέρουν πιο υγιεινά πράγματα μέσα στα μενού τους. Νομίζω γιατί ότι αρκετά καλά εστιατόρια τα διαθέτουν. Συνήθως είναι αυτά που η τροφή που είναι η γρήγορη. Είναι αυτό, που είναι την πρόβλημα εκεί. Αυτά που ήταν φοιτητές, αυτοί εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι κανείς πρέπει στο σπίτι πλέον να μπορέσει ο ίδιος να λύσει το πρόβλημα από εκεί. Και να μην περιμένει από τα ταχυφαγεία να βάλουν σαλάτες. Αλλά και αυτά είναι μια πραγματικότητα, η οποία όμως υπάρχει, καλώς ή κακώς. Υπάρχει. Ο οποίο καλά είναι. Και ελπίζουμε να περάσει σαν μόδα και να γυρίσουμε ξανά στην παλιά ελληνική διατροφή, γιατί ήδη υπάρχει αυξημένη παχυσαρκία. Έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό, 30% στα παιδιά. Και στα παιδιά και στους ενήλικες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που γεννάει και άλλα προβλήματα. Δεν είναι ότι αν κανείς είναι μόνο παχύζαρκο και δεν μας αρέσει αν θα το δούμε αισθητικά ή πώς θα το δούμε. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το βλέπουμε ειδικά σαν γαστεντερολόγος από το πεπτικό σύστημα. Βλέπουμε άτομα παχύσαρκα στην ηλικία των 30 χρονών με λιπόδη δίθηση στο ύπαρ ή παλιδρόμηση, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, πάρα πολλά προβλήματα. Και όχι από τις άλλες ειδικότητες, η υπέρταση, ζάχαρο πολύ νωρίς στην ηλικία, ζάχαρο, πίεση στα 20, σε ηλικία 20 χρονών. Νομίζω μετά ακολουθεί όλα τα υπόλοιπα και η καρδιά, εμφανίζουν τα εφράγματα. Μετά γίνεται η χαρά των φαρμακευτικών εταιριών για να λειτουργεί. Από 10 χάφια να λειτουργεί κανένα. Και είπαμε εκτός από καλή διατροφή, δεν ρώτησα για το τσιγάρο, επηρεάζει καθόλου? Φαίνεται ότι το τσιγάρο. Γιατί έχουν διφερόμενες απόψεις. Άλλους δηλαδή ότι τους δυσκολεύει και άλλους ευκολύνει. Το τσιγάρο, αν και κανείς το χρησιμοποιεί για να πάει στην τουαλέτα με ένα τσιγάρο, λέει. Το ένα τσιγάρο ίσως να μην πειράζει, τα 20 τσιγάρα όμως πειράζουν αρκετά, νομίζω. Χαλάνε το νευρικό ιστό, ας το πούμε, ή τα αγγεία του εντέρου, και νομίζω είναι ένας παράγοντας που κανείς δεν υπάρχει καλό τσιγάρο. Οπότε δηλαδή, καλή διατροφή, μεσογειακή, με πολλές φυτικές ίνες. Πολλές φυτικές ίνες. Κόβουμε το τσιγάρο. Περπάτημα, το τσιγάρο, νερό. Και πιστεύω ότι βελτιώνεται αρκετά η δυσκολιότητα. Και γενικά η λειτουργία του, όχι μόνο του πεπτικού συστήματος, όλου του οργανισμού. Όλου του οργανισμού. Και με αυτά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να ευχαριστήσω και τους θεατές μας. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.